Τόνι Πόμινου Τόνου. Η ώρα στο καταβλισμό θα είναι 4 μήνους μετά. Στο διάλογο. Δεν τσιμπάει τίποτα σήμερα. Τατάχ. Μόνο τα κουνούπια τσιμπάνε. Πού στο διάλογο το βρίσκουνε το αίμα, αφού μας το έχουν πιει όλο οι μπαλαμοί. Ούτε εθελοντές εμολύπτες να ήταν. Θαρεύεις ή αμολάσα ετώ. Ακορντεόν παίζω. Δεν μου λες το φεγερόντα, τι δόλωμα βάζεις για να πιάσεις γαλότσα. Κορδόνι. Η καφέ σου. Είναι σκέτος. Σκέτος, δεν έβαλα καφέ. Τι είναι αυτό, ρε. Είδες, το έχεις όλο, πολλά λεφτά θα πάρεις το φεγερόντα. Χαμένε νέοντα, μέχρι να πάρω τα λεφτά πήγε να φέρεις άλλο καφέ. Πού να πάω, μωρέ, κάνει και μια κουφόβραση. Ναι, κάπου θα βράζουνε κουφούς. Και πού να σε πω για τον καιρό που πετελεόρες που θα κάνει αύριο στον καταβλισμό. Ζέστη, ε. Ζέστη. Αλλά εγώ δεν έχω πρόβλημα. Έχω βάλει στο τσαντήρι αρκουδίσιον. Τι έχεις βάλει? Αρκουδίσιον. Βάζω την αρκούδα στη δύση. Πρέ αρκουδίσου ρε και πήγαινε φέρω τον καφέ. Εντάξει, μωρέ. Ας είμαι, δεν θέλω, δεν γουστάρω και δεν το κάνω. Και δεν θέλω. Δεν το συζητώ. Τι δεν το συζητάς, αυτή τα φούτα, τα νάτου, εγώ δεν το συζητώ, λοιπόν. Σήμερα έχεις φωτογράφηση στο τσάο. Μπα. Αύριο θα χαστοκίσεις τη Μαστροκώστα για να μπεις εξώφυλλο στον Dolce Vita, Χωσέ. Και μεθαύριο, Χωσέ, έχεις Λιάννα Κανέλη. Κοίτα λύση αυτή η γυναίκα, ρε. Εκτός από αυτά, θέλαμε πάλι να κάνω στριπτής και στα Ίμια για να τρομάξουν οι Τούρκοι. Χωσέ, τώρα είσαι μια φίρμα. Χωσέ, τώρα είσαι ένα σύμβολο, το βλέπω. Τι είμαι? Σύμβολο Χωσέ. Λες να γίνω και γραμματόσημο να με φτύνουνε. Γιατί? Το φαντάζεσαι, ρε. Εγώ γυμνός στα Ίμια, γύρω-γύρω στα πόδια μου οι κατσίκες να χτυπιούνται, απέναντι τράγοι Τούρκοι να με βλέπουν που θα κρατάω το μαχαίρι στο χέρι και εγώ να τους τραγουδάω. 1, 2, 3 με λένε Πόπι. Όχι! 1, 2, 3 με λένε Ποπάι! Yes! Ζενάκι! Πάσε! Ζενάκι! Πάσε! Τώρα που το θυμήθηκα πήγε στο τσαντήρ δί σου και έφτασα! Πόσο τζουκάκι μου, πριγκιπόκο μου! Γραμματέα μου, γλυκιά εσύ! Πά στον άντρα μέσα μου! Εσύ μην αργείς! Τζόκα μου! Λιβέντη μου! Φίρμα μου! Συνεξόφυλλο στο Σταυρολίνο! Πατέρα! Παιδί μου! Α, το αγκουράσανε όλοι στον καταβλισμό! Για να σκουπίζονται. Θέλω να με κάνεις και εμένα γυμνό εξώφυλλο. Εσένα μόνο γυμνή εξώπορτα μπορώ να σε κάνω. Εντάξει ρε πατέρα. Και ποιο εξώφυλλο μωρή μπορεί να σε χωρέσει εσένα, ναι. Μόνο το διπλό τηλέραμα. Και η Σούπερ Κατερίνα. Με νευριάζεις γέροντα. Θα αρχίσουν τα στριπτίζια εδώ πέρα και φύγουν όλα τα ψάρια. Στον παππού. Στο φε γέροντα ήρθε η καφέ σου. Το είπα παππού, σ' αγαπώ σαν τη ζάχαρη. Τα άπαιξε αυτό εντελώς. Σκέτος τον έφτιαξε τον καφέ παππού. Άντε να πηγαίνω κι εγώ να ρίξω 5 φιλέτα σκατζόχυρου στη μούρη, να είμαι φρεσκαδούρα στη φωτογράφηση. Μόνο πρόσεξε Λιβέννη μου, μην κάνεις λάθος και βάλεις τα φιλέτα ανάποδα σαν την άλλη φορά με τα αγκάθια και γίνει μούρη σκουφαλογραβιέρα. Εντάξει, πατέρα, να σε ρωτήξω κάτι ήθελα. Ό,τι θες, Λιβέντη μου. Εγώ τώρα που κάνω αυτή την ξέφρενη καλλιτεχνική πορεία. Ναι, το είδαμε. Ναι. Να σε ρωτήξω, ήθελα αυτή την πουτάνα τη γοητεία από πού την πήρα. Απ' τη Λαϊκή. Τι λες, πατέρα. Όπως τα ακούς, Λιβέντη. Δεν μου λες, έρος, παιδί μου. Είχες κανένα νέο από το Λούτσιο Ντάλα μεσημέρι. Τίποτα γέροντα, λες κι άνοιξε γης και τον κατάπιε. Είσαι σίγουρος ότι το έδωσε το γράμμα μου? Όπως σε βλέπω και με βλέπεις, αλλά με το που το πήρε εξαφανίστηκε. Και όχι τίποτα άλλο. Αύριο μετάβριο μας διώχνουν από εδώ. Τι θα απογίνουμε? Δεν έχουμε κανέναν να μας υποστηρίξει. Μα να σου πω, τι τον έγραφε εκείνο το γράμμα? Αυτό το μυστικό θα το πάρω στον τάφο μου. Ναι, αλλά και εγώ έχω χάσει τον ύπνο μου. Αγάλια γίνεται η αγκουρίδα αγκούρι. Ελάτε, κορίτσια, αυτός είναι ο καταβλισμός που σας έλεγα. Ουάου! Καταπληκτικό! Σ' αρέσει? Πάρα πολύ. Ο Γκλέτσος που μένει. Στο σπίτι
σου, αγάπη μου. Είδατε τα τσαντήρια. Αυτό το τσαντήρι είναι κορινθιακού ρυθμού. Ναι. Αυτό το άλλο είναι γοτθικού ρυθμού. Και το άλλο από εκεί είναι δαλματίας. Ουάου! Έλα εδώ, κοπέλα. Τι? Ναι. Από πού ψωνίζεις? Α, από πανέρι. Από πανέρι. Πανέρι. Θα είναι του μεγάλου σχεδιαστή του Ιταλού Τζιανκάρολο Πανέρι. Εμένα πάντως αυτό το μέρος κάτι μου θυμίζει. Σαν τι σου θυμίζει? Καλέ, δεν θυμάσαι που είχαμε έρθει να μας πει τον καφέ μια γύφτισσα? Ναι, μωρέ, τώρα που μου το είπες, το θυμήθηκα η γυναίκα. Μη μου πεις, κορίτσια, σας βγήκαν αυτά που σας είπε? Μας βγήκανε! Τα 10.000 από την τσέπη. Για την κυρία Φλωρέτα μου, το Γλιτζάνι δεν μας το είπε. Δεν σας το είπε. Όχι, παλιογύφτισσα. Μας πήρε πρώτα τα ωραία μας λεφτάκια και μετά το Γλιτζάνι δεν μας το είπε. Από πράγματα που ακούω. Σας ακούω, ε. Κυρία Φλωρέτα, εσείς εδώ γιατί δεν με πήρατε ένα τηλέφωνο ότι θα έρθείτε? Δεν σας έχω δώσει το κουνιστό μου? Πώς? Άντε, και πάλι χωρίς γυαλιά ήρθατε. Μην ανησυχείς, φοράω φακούς επαφής. Τελείωσε. Αχ, Παναγία μου, ευτυχώς όσο εσύ δεν παίρνεις γυαλιά, εγώ θα παίρνω τον παλαμό, ε. Άντε. Κυρία Φλωρέτα μου, αυτή είναι. Ναι, αυτή είναι. Αυτή είναι ποια? Η φρομογύφτισσα. Όπω που δεν σας είπε το Βλιτζάνι. Μάλιστα. Α, μπράβο, κυρία Χαμοστέρνα μου. Δεν το περίμενα ποτέ ότι θα φερθείς έτσι άσχημα. Σιγά το έγκλημα. Οι φιλενάδες μου σε βρίζανε προηγουμένως, το ξέρεις. Πια και αυτές τι έκανα, καλέ. Το κορίτσι μου αγάπησε, σιγά. Ελάτε τώρα μέσα και καφέ να σας πω και τραχανά να σας πω. Άντι. Κυρία Φλωρέτα, ελάτε να σας φιλέψω, καλέ. Έκανε η Αλβανέζα μου καταπληκτικό γλυκό του κουταλιού σάπιο μήλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν το τρώω ποτέ μου αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θα πείτε εσείς τα φλιτζάνια στα κορίτσια, επιτέλους πια. Ναι. Και εγώ θα πάω να κάνω ένα ρομαντικό περίπατο γύρω από τα τσαντήρια. Άντε να πας. Θα σε περιμένουμε μέσα. Ρομαντικιά μέσα. Που είναι, ελάτε καλή. Άντε αμέσως να μην βρίσκεται πια σιγά. Για καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Ναι, καλά. Κυρία Γύφτισσα. Έλα. Μην νομίζετε ότι εμείς θα πιστεύουμε όλα αυτά. Εμείς είμαστε κυρίες. Αλλά έχω μια πορεία. Δεν μου λέτε, τον τραχανά τον λέτε στην κατσαρόλα ή στο ταψί? Στην τάβλα. Α. Τα πόδια σας σκοπίστε, βρωμιάρες. Αχ, τι ωραία που είναι εδώ. Πολύ ρομαντικό μέρος. Πάρα πολύ ρομαντικό. Αχ, και ένα ποταμάκι. Κύριος, κύριος. Οπα. Πώς το λέτε ποταμάκι? Αρβιλοπόταμο. Α, και πού χύνεται? Στις σκηνές μας, από αυτό πλαινόμαστε. Μπράβο, εγώ το βρίσκω πολύ οικολογικό. Τι το βρίσκετε? Πολύ οικολογικό, λέω. Γιατί γελάτε? Δεσποινής Φλωρέτα, εσύ? Εγώ, ναι, σας ξέρω κάπου. Τόσο πολύ έχω αλλάξει, Δεσποινής Φλωρέτα. Εσύ όχι, αλλά ποιος είσαι, βρε παιδί μου, πες. Εσύ βέβαια δεν έχεις αλλάξει καθόλου, είσαι όπως τότε. Το πιο όμορφο λουλούδι του κήπου που φρόντιζα. Αχ, μη μου πεις, Γιώργο μου, εσύ είσαι. Όχι. Όχι. Ναι. Γεράσιμε, εσύ? Όχι. Λαβρέντι, εσύ? Ο Λάκης, ο Κυπουρός είμαι. Αχ, ο Λάκης, ίδιος ο Παναγιώτης είναι, βρε Λάκη. Εσύ βέβαια δεν έχεις αλλάξει καθόλου, είσαι όπως τότε. Το πιο όμορφο λουλούδι του κήπου που φρόντιζα. Λάκη μου, αγάπη μου, μόνο. Ποτέ δεν θα ξεχάσω το κλάμα που έριξα την ημέρα που με έδιωξε ο πατέρας σου. Εγώ φταίω για όλα. Με πήρε ο ύπνος στον κήπο, φορούσα ένα ολοπράσινο φόρεμα καταπληκτικό. Πέρασε εσύ με τη μηχανή του γκαζόν και με κούρυψε σκουλή. Μου χάλεσε και το φουστάνι. Τώρα όμως ύστερα από τόσα χρόνια μπορώ να σου το πω. Ήμουνα τρελά ερωτευμένος μαζί σου. Αλλά από τότε που μας χώρισε η μοίρα. Μη μου πεις, το ρίξες στο ποτό. Όχι, στο ψάρεμα. Τώρα όμως κατάλαβα ότι δεν σε ξέχασα ποτέ. Διονύση μου, πώς σου πέρασε η ιδέα ότι εγώ σε ξέχασα? Λάκης είπαμε όμως, ε. Λάκης, ναι. Και τι πρέπει να κάνω για να επανορθώσω? Άμα θέλεις εσύ, πορά μπορείς να καταφέρεις. Θυμάμαι στο σπίτι, στο σπίτι, στον κήπο, στον κήπο, το χτύπο, το χτύπο που είχα, δεν είπα, δεν είπα, ποτέ μου δεν σου είπα. Σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω. Μήπως έχω αργήσει και δεν μου πάει να κάνω πια την αναβίση. Λοιπόν, Βαγγέλη, θα σου το πω πως κι εγώ σ' αγαπώ, αφού έτσι ήτανε γραπτό. Μου λες πως έχω αργήσει, μα η αγάπη μας μπορεί να ξαναρθήσει. Λοιπόν, Αντώνη, θα σου το πω πως ακόμα σ' αγαπώ, μα άσε με λίγο να σκεφτώ. Λάκης είπαμε. Έστω. Μην
ξανακούσω τη λέξη έστω, θα πάρω τη μηχανή του γκαζόν, θα σε ξακουρέψω, ε! Λά και αγάπη με έστειλε τον άντρα, βίαιο, βάρβαρο και κουρέα! Πάμε, γρήγορα! Πού να πάμε! Πάμε να βγάλουμε τα χαρδιά του γάμου, γρήγορα! Πάμε, πάμε, το χέρι μου! Λά και αγάπη, λά και αγάπη! Αφεντικό, δεν θα το πιστέψεις, έρχεται! Ποιος έρχεται! Ούτε εγώ το περίμενα αφεντικό, αλλά έρχεται! Ρε Αρτέμι,